ότι ο Κύριος ήρθε ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Πότε ήταν αυτό το πλήρωμα του χρόνου και ποια θα ήταν η εποχή, μάλλον η μορφή της κοινωνίας τότε με τη σημερινή, σεβασμιότατη? Πιστεύω ότι η εποχή εκείνη έμοιαζε με τη δική μας. Οι άνθρωποι πλέον είχαν δει, είχαν δοκιμάσει τα πάντα και έβλεπαν ότι δεν βγαίνει πουθενά. Νομίζω ήταν το πλήρωμα του χρόνου εκείνη η εποχή. Οι άνθρωποι ήταν κατά κάποιο τρόπο έτοιμοι να δεχτούν την αποκάλυψη του Θεού. Από θρησκείες είχαν γιωμίσει, τις είχαν δοκιμάσει, όμως περίμεναν κάτι άλλο. Και ξέρουμε ότι ο όρος θρησκεία δεν είναι σωστός, γιατί θρησκεία είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να βρει το Θεό. Δεν πιστεύουμε εμείς σε μια θρησκεία, δεν είμαστε μια θρησκεία, είμαστε εκκλησία και εδώ ο Θεός αποκαλύπτεται. Αυτή είναι η διαφορά. Οι άνθρωποι τότε προσπαθούσαν να φτάσουν στο Θεό, να τρυπήσουν κατά κάποιο τρόπο τον ουρανό, να βρουν το Θεό, αλλά αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό σε εμάς είναι η αντίστροφη κίνηση. Κατεβαίνει ο Θεός στη γη και αποκαλύπτεται. Όπως είπατε, οι άνθρωποι το περίμεναν. Κατά πρώτα να πάρουμε τους Εβραίους. Για χιλιάδες χρόνια οι προφήτες μιλούσαν για τον Μεσσία, τον Λυτρωτή, τον Σωτήρα. Τον περιέγραφαν και μάλιστα με εκπληκτικές λεπτομέρειες. Και σε διαφορετικές εποχές θα λέγαμε, φανταστείτε να βρούμε κομμάτια ενός αγάλματος που άλλος έφτιαξε το χέρι, άλλος το πόδι, άλλος το κεφάλι, σε διαφορετικές εποχές, και να τα συναρμολογούμε και να βγαίνει ένα θαυμάσιο άγαλμα. Έτσι ήταν οι προφητείες των προφητών σε διάφορες εποχές, σε άλλους τόπους, και όλοι μιλούσαν για κάποιο χαρακτηριστικό του Μεσσία. Οι Εβραίοι λοιπόν τον περίμεναν, τον περίμεναν από τον τόπο τους. Οι κάτοικοι της Άπου Ανατολής τον περίμεναν κάτω από τη Δύση. Οι άνθρωποι της Δύσης τον περίμεναν από την Ανατολή. Οπότε όλων τα βλέμματα ήταν στραμμένα κάπου στην Παλαιστίνη. Και εκεί συνέβη το μεγάλο αυτό γεγονός, ότι ο Θεός έκλεινε ουρανούς και κατέβη. Κατέβηκε στη γη, έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Μάλιστα. Και η εποχή εκείνη ήταν μια εποχή με πολλές έτσι στρεβλώσεις περί την ηθική, αλλά και εν πάση περιπτώσει μέσα στην πολυθεία και την πολυπραγματοσύνη οι άνθρωποι αυτοί είχαν χαθεί. Σήμερα η εποχή περίπου είναι το ίδιο, σεβασμιότατε? Ναι, έχουμε αρκετές ομοιότητες. Πάλι οι άνθρωποι άφησαν τον αληθινό Θεό, άρχισαν να ψάχνουν σε σύγχρονα είδωλα, φιλοσοφίες, ιδεολογίες, πολιτικές, και βλέπετε πως κατέρευσαν όλα. Δηλαδή αυτή η 20ετία που μας πέρασε ήταν η κατάρρευση όλων των ιδεολογιών που πίστευαν ότι θα αντικαταστήσουν τον Θεό. Και φτάνουμε έτσι σε μια κατάσταση που μοιάζει με τότε. Οι άνθρωποι ψάχνουν αυτό το κάτι άλλο. Και η απάντηση είναι μία: Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος κατεβαίνει πάλι στη γη. Να τονίσω ότι ο Χριστός δεν ήρθε τότε, δεν ήρθε σαν κομήτης, αλλά ήρθε και έμεινε. Έμεινε με το σώμα του, την Εκκλησία. Επομένως, αυτό που λέμε και στην Εκκλησία, δεν γεννήθηκε τότε, σήμερον γεννάται εκ Παρθένου. Αυτό το σήμερα, διαρκώς. Το διαρκώς, το αιώνιο παρόν, το βλέπουμε να γίνεται σάρκα και οστά μέσα στη Θεία Λειτουργία. Εκεί ζούμε πάλι τη ζωή του Χριστού, ζούμε πάλι το γεγονός της Εκκλησίας και ζούμε τη σάρκωση, ζούμε τη σταύρωση, ζούμε την Ανάσταση. Μην ξεχνάμε αυτή τη λέξη σήμερον, δεν λέει σαν σήμερα, σήμερα γεννάται, σήμερο κρεμάται επί ξύλου. Έτσι. Αυτό το σήμερα επαναλαμβάνεται σε όλους τους τόνους, σε πολλά τροπάρια, για να τονίσει ότι τα γεγονότα αυτά είναι σημερινά, τώρα γίνονται. Πάντως ο άνθρωπος σήμερα μέσα σε αυτή την πολυδιάσπασή του αναζητεί την χαρά, αναζητεί την έξοδο. Δεν έχουν βρει οι άνθρωποι αυτό το μονοπάτι που θα τους οδηγήσει, όπως είπαμε, στην πραγματική χαρά. Κοιτάξτε, πολύ σωστά το λέτε, σήμερα οι άνθρωποι ψάχνουν τη χαρά με άλλους τρόπους και δεν τη βρίσκουν. Παίρνουν λάθος δρόμους, πολύ σωστά το είπατε. Βλέπω τώρα έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται τα καταστήματα για τα Χριστούγεννα από τον Οκτώβριο. Παλιά ήταν λίγες μέρες πριν το Χριστούγεννα, τώρα αρχίζουν από τον Οκτώβριο. Και υπάρχει μια προσμονή να έρθουν τα Χριστούγεννα.
έρχονται Χριστούγεννα. Ετοιμαζόμαστε, ψωνίζουμε, κάνουμε διάφορα, οι αγορές από εδώ. Και έρχονται τα Χριστούγεννα και θέλω να θυμίσω σε όλους τους αγαπητούς έτσι ακροατές μια σκηνή που τη ζούμε όλοι μας. Το μεσημερινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Καθόμαστε με χαρά να φάμε. Μετά από λίγο, αφού φάμε, θυμηθείτε τον εαυτό σας πάνω σε ένα τραπέζι με κόκαλα, με παγωμένα λίπη, με φλούδια, με ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Τα αποφάγια δηλαδή. Ναι. Που έχουμε φάει πάρα πολύ του σκασμού και πώς αισθανόμαστε. Καλά, αυτό περίμενα τόσο καιρό. Αυτό ήταν τα Χριστούγεννα. Και μπαίνει στην καρδιά μας μια θλίψη. Το δεύτερο θέλω να τονίσω είναι ότι η μέρα των Χριστουγέννων, ειδικά των Χριστουγέννων, είναι μια πολύ μελαγχολική μέρα για τους πολλούς. Δεν έχουν δουλειά, κάθονται σπίτι τους, δεν βγαίνουν έξω, που να πάνε, κλειστά τα πάντα και είναι μια πολύ μελαγχολική μέρα για τους πολλούς, λέω. Οι άνθρωποι όμως που έχουν ζήσει τα Χριστούγεννα πνευματικά, έχουν δει το Χριστό στη Βηθλεέμ, έχουν κοινωνήσει μαζί του, έχουν μια άλλη χαρά. Το τραπέζι είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι συνάντησαν τον Χριστό. Και αυτή τη χαρά τη συνάντηση δεν μπορεί κανείς να του την πάρει. Μην ξεχνάμε ότι τη μέρα των Χριστουγέννων και των μεγάλων γιορτών έχουμε πολλές απόπειρες αυτοκτονίας. Και κάτι άλλο. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά ηλικιωμένοι, προσποιούνται τον άρρωστο να πάνε σε ένα νοσοκομείο μόνο και μόνο να νιώσουν λίγο θαλπορή και περιποίηση. Έχουμε λοιπόν ξεφύγει από το νόημα των Χριστουγέννων. Όσο το ψάχνουμε στα ρεβεγιόν και δεν ξέρω τι άλλο, χάσαμε το νόημα. Δεν θα νιώσουμε καμία μα καμία χαρά. Πολλές φορές θυμάμαι πηγαίναμε πρωί-πρωί στην εκκλησία και βλέπαμε ανθρώπους και νέα παιδιά να γυρνάνε εκείνη την ώρα ξενυχτισμένα, μεθυσμένα, μπαλτισμένα από το νυχτερινό ρεβεγιόν και πάνε να κοιμηθούν. Και οι καμπάνες χτυπάνε. Και αντί να πάνε στην εκκλησία, να ακούσουν τα υπέροχα τροπάρια, να μεταλάβουν, να ζήσουν την κοινωνία των ενεχριστών αδελφών, φεύγουν να πάνε σπίτι τους να κοιμηθούν με ένα κεφάλι καζάνι, να το πω απλά. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό με το νόημα των Χριστουγέννων. Λοιπόν, πρέπει να ανακαλύψουμε το νόημα του Χριστουγέννου. Ποιο είναι το Χριστουγέννο, πώς θα το ζήσω εγώ, πώς θα ζήσω εγώ τη γέννηση του Χριστού και τι νόημα έχει αυτό στη ζωή μου. Μάλιστα. Αυτός ο ευαγγελισμός της χαράς περνάει μέσα από το μήνυμα της Εκκλησίας μας σήμερα, φτάνει στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό το μήνυμα περνάει. Στις ψυχές δεν ξέρω πόσο φτάνει. Το παραλαμβάνω. Αν ζήσει κανείς πνευματικά τα Χριστούγεννα, όπως ορίζει η Εκκλησία μας, αυτή τη χαρά θα την νιώσει. Διαφορετικά θα νιώσει τη μελαγχολία των μεγάλων γιορτών. Το τονίζω. Η μέρα των Χριστουγέννων είναι μια μέρα θλιβερή για τους πολλούς. Γι' αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια. Πιστεύω ότι το παιχνίδι παίζεται στην οικογένεια. Απολύτως. Από μωρά παιδιά να μπουν στο κλίμα το πραγματικό των Χριστουγέννων, στο κλίμα του Πάσχα, να ζήσουν τα παιδιά αυτό το γεγονός μέσα στην οικογένεια. Το σχολείο δυστυχώς είναι άθεο. Το κράτος μας, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι άθεο. Μόνο αν κρατήσει η οικογένεια και οι ενορίες, η ευρύτερη οικογένεια, να κρατήσουμε αυτό το μέγα μυστήριο που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία αλλά και στη μόνιμη χαρά. Η ευθύνη λοιπόν είναι δική μας. Η ευθύνη των ηθινόντων είναι άλλου είδους, έχουν την ευθύνη τους, αλλά πιστεύω η κυριότερη ευθύνη είναι στο σπίτι, είναι στην ενορία. Ο ορθόδοξος λόγος της Εκκλησίας μας σήμερα συγκινεί, σεβασμιότατε. Πιστεύω ναι. Όταν είναι όμως ορθόδοξος λόγος, γιατί καμιά φορά ναι. Δεν είναι. Νομίζουμε ότι είναι, αλλά δεν είναι. Ο ορθόδοξος λόγος, δηλαδή η αλήθεια, δεν μπορεί να με μιλήσει στις ψυχές. Είμαι βέβαιος και κάθετος θα έλεγα σε αυτό. Όταν είναι πραγματικά ορθόδοξος λόγος, σίγουρα θα μιλήσει στις ψυχές. Εάν είναι ψεύτικος, δεν θα μιλήσει. Πολύ σωστά και έτσι είναι. Σεβασμιότατε, είναι γνωστή η ευαισθησία σας προς τα νιάτα, προς τους νέους ανθρώπους. Ποια είναι η εμπειρία σας γύρω από αυτή την σχέση σας που έχετε με την νεότητα? Είναι σήμερα ευαίσθητη η νεότητά μας? Πιστεύω ότι ένας νέος άνθρωπος, παρά τις αμφιβολίες του, είναι βαθιά θρησκευτικός. Είναι βαθιά άνθρωπος που αναζητάει το Θεό και την αλήθεια.
όταν ακούσουν, όπως σας είπα και πριν, ορθόδοξο λόγο, δηλαδή αληθινό λόγο, όχι υποκριτικό, θα ανταποκριθούν άμεσα. Αυτές τις μέρες είχα μια θαυμάσια εμπειρία. Μίλησα σε 3 σχολεία, 2 λύκεια και ένα γυμνάσιο. Μου έκανε εντύπωση η αποδοχή των παιδιών, ο ενθουσιασμός τους και η παράκλησή τους αυτές τις συναντήσεις να συνεχιστούν. Δεύτερον, όπως ξέρετε, ξεκινήσαμε μια συνάντηση νέων στο Νάφλιο και μια στο Άργος. Δεν περίμενα να έρθουν τόσο νέοι άνθρωποι και με τόσο κέφι και ενθουσιασμό. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι όταν ένας νέος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, όχι μόνο νέος, ακούσει το λόγο της αλήθειας, που είναι λόγος αλήθειας, το τονίζω, όχι ψεύτικος, όχι υποκριτικός, όχι ξύλινος, θα ανταποκριθεί. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εκτός εάν δεν έχει καθόλου καλή διάθεση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος να μην έχει καλή διάθεση, γιατί τα υπαρξιακά προβλήματα είναι τόσο έντονα που ψάχνει κάθε άνθρωπος να βρει κάπου να κουμπίσει. Είπα και στον εθελονιστήριο λόγο μου, η νεότητα θα είναι η προτεραιότητά μου. Ήδη θα ήθελα έτσι να ανακοινώσω ότι εκτός από τις 2 συναντήσεις που θα κάνουμε στις 3 και 4 του μηνός στη Ζόγκα, στις 3 θα έρθουν τα παιδιά του γυμνασίου Λυκείου και στις 4 οι νέοι από 18 έως 35, θα έχουμε μια ωραία συνάντηση. Έχω και άλλα σχέδια, πιστεύω να υλοποιηθούν. Ήδη δημιουργήσαμε γραφείο νεότητος με 5 μελή ομάδα, η οποία θα ασχολείται με τις εκδηλώσεις και την γενικότερη προσφορά της Εκκλησίας μας προς τα νιάτα. Και το κυριότερο, και το λέω με πολύ χαρά αυτό, είναι ότι με τον Δήμαρχο του Άργους, τον κύριο Καμπόσο, συμφωνήσαμε να αξιοποιήσουμε τις κατασκηνώσεις επάνω στο Φαρμακά. Είχαμε μια επίσκεψη προημερών, πήγαμε πάνω, είδαμε τα πράγματα, αρχίζουμε να κάνουμε τα σχέδιά μας. Και ελπίζω πολύ σύντομα αυτός ο χώρος να γίνει ένας παράδεισος για τα παιδιά, που όλο το καλοκαίρι θα λειτουργεί για τα νιάτα. Αυτό είναι τα πρώτα που μπορούμε άμεσα να κάνουμε. Υπάρχουν και άλλες σκέψεις. Είπαμε δεν θα ανοίξουμε όλα μας τα χαρτιά. Ο ραδιοφωνικός σταθμός θα βρίσκεται πάντοτε να μεταφέρει αυτά τα μηνύματα και αυτές τις θέσεις σας και αυτές τις πρωτοβουλίες σας, ώστε να γίνονται ευρύτερα γνωστές. Και γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε πράγματι αυτή τη σχέση να την έχουμε έτσι έντονη, κατά τη δική σας βέβαια δυνατότητα και παρουσία. Βεβαίως, όποτε μπορώ, γιατί και το πράγμα είναι βεβαρημένο. Είναι κατανοητό. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτός ο σταθμός, ειλικρινά χαίρομαι. Όταν το έμαθα ότι υπάρχει σταθμός, ενθουσιάστηκα, γιατί ο σταθμός είναι ένας μόνιμος άμβωνας της Εκκλησίας που ακούγεται παντού πλέον. Και είναι ευκαιρία αυτόν τον άμβωνα να τον αξιοποιήσουμε. Θα είμαι πάντα ανοιχτός. Η πόρτα της Εκκλησίας είναι πάντα ανοιχτή, να το ξέρουν τα παιδιά, και με τα σκουλαρίκια και με τα τρύπια παντελόνια. Δεν θα κολλήσουμε σε αυτά. Μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος, μας ενδιαφέρει το παιδί το οποίο ανοίγεται στη ζωή και έχει τα προβλήματά του και τους προβληματισμούς του και τις υπαρξιακές του ανάγκες. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί σε όλα τα παιδιά. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν ένας επίσκοπος να ασχοληθεί με όλα. Γι' αυτό έχει τους συνεργάτες του. Με περισσή χαρά το λέω ότι στην Αργολίδα υπάρχουν διαμάντια κληρικοί, εξαιρετικοί κληρικοί, και οι οποίοι κάνουν ένα τεράστιο έργο. Αφανές. Και μου αρέσει αυτό ότι είναι αφανές. Ακριβώς. Όμως τα παιδιά δεν μπορούν να λένε ότι δεν έχουμε καθοδικούς, δεν έχουμε ανθρώπους. Υπάρχουν, φτάνουν να τους ανακαλύψουν. Και μόνοι τους να τρέξουν, όχι μόνο ο ιερέας να τρέξει ή ο επίσκοπος στα σπίτια τους, αλλά μόνοι τους να χτυπήσουν την πόρτα της Εκκλησίας, και είμαι σίγουρος ότι θα βρουν ανθρώπους που θα τα βοηθήσουν. Σεβασμιότατε, κλείνοντας αυτή την πολύ ωραία και σύντομη βέβαια επικοινωνία μας και προς τους ακροατές μας, πέραν των ευχών σας, που και με το μήνυμά σας αλλά και με τις σκέψεις σας αυτές μεταφέρετε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ γι' αυτό. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Τι θα θέλατε, σεβασμιότατε, να ευχηθείτε στους ακροατές μας? Πέρα από τις τυπικές ευχές, εύχομαι καλά Χριστούγεννα, ευλογημένο την καινούργια χρονιά και όλο το 12ο ημέρο να είναι ευλογημένο,
Αυτό όμως που θα ήθελα να τονίσω είναι τα Χριστούγεννα θα είναι καλά όταν είναι Χριστούγεννα με τον Χριστό. Εάν είναι με τον Χριστό, τότε θα ζήσουμε το νόημα των Χριστουγέννων, το νόημα της ενανθρωπίσεως, και η καρδιά μας θα πλημμυρίσει χαρά όπως των μάγων και των ποιμένων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, για τις ευχές σας.